Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το κάλεσμα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας για συμπόρευση έχει μεγάλη σημασία για όλους εμάς τους αγρότες. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που από την πρώτη στιγμή μας είπε την αλήθεια. Το μόνο κόμμα που προέβλεψε το τι μας περιμένει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι μας επιφυλάσσει η κάθε αναθεώρηση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Την ίδια ώρα, όλα τα υπόλοιπα κόμματα μας έλεγαν ότι θα φάμε με χρυσά κουτάλια και θα έχουμε μια μεγάλη αγορά της Ευρώπης που θα πουλάμε τα προϊόντα μας. Όμως, η πραγματικότητα τους διέψευσε. Μετά από όλα αυτά, συνεχίζουν να μας παρουσιάζουν σαν σωτηρία για εμάς τις περιβόητες και πολυδιαφημιζόμενες ΚΑΠ. Ακόμα και σήμερα, που έρχεται άλλη μια αναθεώρηση, προσπαθούν να μας την παρουσιάσουν ως μια ακόμη ευκαιρία για μας τους αγρότες. Σε κάθε αναθεώρηση, χιλιάδες αγροτικές οικογένειες οδηγήθηκαν εκτός επαγγέλματος, στη φτώχεια και την ανεργία. Δυναμικές καλλιέργειες στο νομό μας, όπως ο καπνός, οδηγήθηκαν στην εγκατάλειψη. Χρόνο με το χρόνο αυξάνεται το κόστος παραγωγής και μειώνονται οι τιμές πώλησης και οι μεγαλέμποροι με τις πλάτες των κυβερνήσεων αρπάζουν τα προϊόντα μας σε εξευτελιστικές τιμές. Όσοι εναλλάσσονται όλα αυτά τα χρόνια στην κυβέρνηση, όλοι τους εφαρμόζουν κατά γράμμα την κοινή αγροτική πολιτική, που στόχος της είναι η συγκέντρωση της γης σε λίγα χέρια πολυεθνικών και μεγαλεμπόρων. Μας τσακίζουν με τους νόμους της ελεύθερης αγοράς, που κανένας μικρομεσαίος αγρότης δεν μπορεί να αντέξει. Πουλάμε την παραγωγή μας κάτω από το κόστος, ενώ την ίδια ώρα στον καταναλωτή καταλήγει πανάκριβα. Από τη μία ακούμε συνεχώς για πρόοδο της κοινωνίας και από την άλλη αυτό που ζούμε, ειδικά τα τελευταία χρόνια, είναι με την πρώτη βροχή να διαλυόμαστε από τις πλημμύρες. Να βλέπουμε να χάνονται οι περιουσίες μας, τα σπίτια μας και τα χωράφια μας, όπως έγινε και πριν μερικούς μήνες στο Καινούριο και στη Μισή Αιτωλο Ακαρνανία, και ο κρατικός μηχανισμός να παρακολουθεί αμήχανος. Ζούμε στο 2022 με τεράστια τεχνολογική ανάπτυξη και ταυτόχρονα δεν μπορούμε να εξασφαλίσουμε την προστασία μας από τα φυσικά φαινόμενα. Με την κυβέρνηση και την περιφέρεια απλά να μοιράζει υποσχέσεις και να μην κάνει κανένα έργο βασικών υποδομών. Εκατοντάδες αγροτικές οικογένειες στο νομό μας, με νύχια και με δόντια, προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα και να κρατηθούν στα χωράφια τους και να συνεχίσουν να καλλιεργούν. Όλες οι κυβερνήσεις τους φορτώνουν κάθε χρόνο και καινούρια βάρη. Από τη μία φόρη και ληστεία και από την άλλη κάνουν και τις πλάτες στους μεγαλεμπόρους και στους λεγόμενους επενδυτές. Εμείς οι αγρότες ξέρουμε το βασικό. Ό,τι κερδίσαμε, το κερδίσαμε μόνο με το σκληρό μας αγώνα. Μέσα από τους συλλόγους μας, τις αποφάσεις μας, συσπηρωμένοι στην Πανελλαδική Επιτροπή, μέσα από τα μπλόκα. Κυρίως τα κερδίσαμε γιατί διεκδικήσαμε με το πλαίσιο πάλης μας αυτά που είναι τα ελάχιστα για να μπορέσουμε να παραμείνουμε αγρότες. Μέσα από πολύμορφους αγώνες, κόντρα στους νόμους και τα καλέσματα να κάτσουμε στα αυγά μας. Μέσα από το οργανωμένο αγροτικό κίνημα τους αναγκάσαμε να έχουμε και νίκες. Αποδείξαμε ότι μόνο ο οργανωμένος λαός μπορεί να διεκδικήσει και να παλέψει. Δεν υπάρχουν σωτήρες. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος για χάσιμο. Το πραγματικό όμως ερώτημα που θέλει απάντηση είναι πώς γίνεται στη χώρα μας που έχουμε τεράστιες εκτάσεις για καλλιέργεια, γόνιμα εδάφη, μεγάλη και έμπειρη μάζα αγροτών που θα μπορούσαν να έχουν αυτάρκεια, που θα μπορούσαμε να έχουμε αυτάρκεια σε αγροτοδιατροφικά προϊόντα, να καταλήγουμε να εισάγουμε ακόμα και τα βασικά. Κόσμος να αγοράζει πανάκριβα ή να ψοφάει της πείνας. Και η απάντηση σε αυτό το ερώτημα δεν είναι άλλη από το γεγονός ότι κουμάντο στην παραγωγή κάνει το καπιταλιστικό κέρδος και ο ανταγωνισμός. Αυτός ορίζει σήμερα τι θα παράγουμε και πόσο. Γι' αυτό, χωρίς καμιά άλλη σκέψη, χρειάζεται συμπόρευση με το ΚΚΕ για να αντιπαλέψουμε αυτές τις πολιτικές που μας ξεκληρίζουν. Να κρατήσουμε ζωντανή την ελπίδα ότι όλα μπορούν να αλλάξουν για να παλέψουμε για τη μόνη και την πραγματική διέξοδο για τους αγρότες και όλο το λαό. Για το σοσιαλισμό. Σας ευχαριστώ.